Είναι μια απόφαση και που έχει βγει από την, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, από ό,τι διαβάζω εδώ, γιατί έχω αυτή την απόφαση της αρχαιολογίας για το συγκεκριμένο σημείο της δικαιοσύνης, έτσι, της οδός δικαιοσύνης, που λέει ότι εγκρίνει το έργο να γίνει και από την άλλη λέει ακριβώς να καταργηθούν όλες οι θέσεις μικροεμπορίου περίπτερα γύρω από τα, από τα κηρυγμένα νεότερα μνημεία των οδών δικαιοσύνης. Νεότερα μνημεία θα αναφέρει, έτσι. Θα πρέπει όμως να καταλάβουν ότι μας υπερασπίζεται και ο νόμος την ώρα που τα περίπτερα βρίσκονται εκεί, όπως είπατε, περίπου μισό αιώνα εκεί, και ο νόμος βγήκε το 2007. Με ποιο σκεπτικό λέει ότι θα πρέπει να φύγουν από κοντά και από τα νεότερα μνημεία τα συγκεκριμένα? Μισό λεπτό. Αυτό, αλλά προφανώς ναι, δεν τους αρέσει το πώς να το πω, το ότι αφού είναι το κτίριο διατηρηταίο και είναι πολύ παλιό, σου λένε τα περίπτερα για να φαίνεται προφανώς το κτίριο. Τα περίπτερα δεν τα θέλουμε. Μάλιστα. Είναι, λέτε, μια απόφαση η οποία έρχεται προς την αρχαιολογική υπηρεσία μέσω από το Υπουργείο, ή είναι πρόταση της αρχαιολογικής υπηρεσίας που εγκρίνεται από το Υπουργείο? Διευκρινίζεται αυτό, ή είναι πρόταση του Δήμου που πάει προς την αρχαιολογική υπηρεσία και κατ' επέκταση στο Υπουργείο? Κοιτάξτε, το θέμα είναι έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου διαμόρφωσης του δημοσίου χώρου χώρων των οδών δικαιοσύνης Εύαν Σίδης, που γράφει το 1821, η οποία έχει κατατεθεί. Μετά λέει, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του νόμου τάδε-τάδε για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η οποία έχει κατατεθεί από τη Δημοτική Αρχή προς την Αρχαιολογία ή από την Αρχαιολογία προς το Υπουργείο? Είναι μια απόφαση του 2013. Ναι. Να το ξεκαθαρίσω με αυτό. Είναι μια απόφαση του 2013 που έχει σταλεί και έχει κοινοποιηθεί στην τεχνική υπηρεσία, στο Δήμο, στην περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα. Στη Διεύθυνση Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς. Αυτό είναι που μας Είναι δηλαδή παλιά απόφαση του 2013 που καλείται να επιβληθεί σήμερα, να επιβάλλουν σήμερα. Έτσι ακριβώς, να επιβληθεί σήμερα, που δεν έχουν ειδοποιηθεί τα περίπτερα με κανένα έγγραφο όλα αυτά τα χρόνια. Τίποτα. Ναι. Περιμένανε την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, αν δεν ήμουν εγώ, το σωματείο να το ψάξει, να δει τι γίνεται. Ναι, μας κάλεσαν στη Λότζια προχθές και ήμουν εκεί, αλλά χωρίς να έχουμε κάποιο χαρτί στα χέρια μου, να μας λέει, κοιτάξτε, από εδώ θα φύγετε. Δεν υπάρχει τίποτα, κάποιο έγγραφο. Μίλησα όμως με την κτηματική, γιατί το κομμάτι αυτό ανήκει στην κτηματική υπηρεσία. Ναι. Που τα περίπτερα νοικιάζουν εκεί το χώρο και πληρώνουν κάθε χρόνο, έχουν συμβόλαια με την κτηματική. Ναι. Πάνω από 30 χρόνια, ειδικά τα δύο περίπτερα. Και μιλώντας με την κτηματική, λέει, πρέπει να μας στείλει ένα έγγραφο ο Δήμος για να μπορέσουμε να σταματήσουμε τη διαδικασία της έξωσης. Δηλαδή, δικαστικώς, αν θα πάμε, θα ισχυριστούμε το εξής, ότι εμείς προϋπήρχαμε εκεί. Προϋπήρχαμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όμως, και το 2015 που είχα συνεννοηθεί με το Δήμο της Πολοδομίας, είχαμε πει τότε το ότι να δούμε πώς θα το φτιάξουμε για να κάνουμε πιο όμορφη την πόλη μας και πιο καθαρή. Είχαμε καταθέσει προτάσεις να φτιάξουμε τα περίπτερα βάσει είτε των κτηρίων που είναι εκεί και βάσει της διαμόρφωσης. Άρα λοιπόν, λέτε, κυρία Χαιρέτη, μέσω της εποχής. Μισό λεπτό. Άρα λοιπόν, κυρία Χαιρέτη, λέτε το εξής για να το καταλάβουμε. Ναι. Είναι μια απόφαση του 2013. Για να δω τώρα που θα συμφωνήσουμε και που αφήνουμε την εκκρεμότητα. Okay. Ωστόσο, αυτή την απόφαση του 2013 θέλουν να την υλοποιήσουν σήμερα. Από το 2013 μέχρι σήμερα
παρά του ότι εμείς το πήραμε χαμπάρι από το 2015, τους καταθέτουμε προτάσεις, τους λέμε πράγματα κλπ. Εκείνοι επίσημα δεν μας έστειλαν κάποιο χαρτί, το γνωρίζατε, αλλά δεν ήταν κάτι το επίσημο αφού δεν είχατε χαρτιά. Αλλά για να κινηθούμε νομικά. Έτσι για να κινηθείτε νομικά. Το αφήνανε το πράγμα, το αφήσατε το πράγμα και έτσι φτάσαμε στο σήμερα που σας λέει τη μία απάντηση, έτσι το Υπουργείο ότι θα πρέπει να φύγετε επειδή είσαστε κοντά σε νεότερα μνημεία. Σήμερα λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει μπροστά σας και μια τέλος πάντων μεγάλη σκάλα με γραφειοκρατικά προβλήματα για να πάτε παρακάτω ώστε να μην φύγετε. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Και ο χρόνος πιέζει, γιατί τα έργα θα ξεκινήσουν και θα έχουμε μια διαμάχη και δεν μπορώ να καταλάβω, αγαπητή Αγγέλα, γιατί ζούμε σε αυτό το χάος και δεν μπορούμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να μπορέσουμε να μην πετάξουμε οικογένειες έξω, άνθρωποι να χάνουν τη δουλειά τους και το μεροκάματό τους, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να τα βρούμε. Γνωρίζω πολύ καλά ότι στο παρελθόν η αρχαιολογία είχε εγκρίνει περίπτερο με σκαρίφημα περιπτέρου που να ταιριάζει στο χώρο. Μπορεί να το κάνει και τώρα. Ποιον λοιπόν θεωρείτε, κυρία Χαιρετή, υπεύθυνο για αυτή την κατάσταση, ότι δεν έλυσε τέλος πάντων αυτό το δεσμό, το γόρδιο δεσμό? Δεν μπορώ τώρα να είναι, πώς θα σου το πω τώρα, αυτό φαίνεται το ότι από το Δήμο, να το πω, σίγουρα είναι πολλοί, δεν είναι μόνο ένα. Τώρα, απόφαση του Δήμου, αν έχει πάρθει για να καταργηθούν οι θέσεις, εμείς δεν έχουμε τέτοια απόφαση στα χέρια μας. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν όμως, αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ούτε να πω δεν έκανε κάτι εκείνος, δεν έκανε κάτι άλλη υπηρεσία, δεν έκανε το άλλο και η άλλη υπηρεσία. Μάλιστα. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτό που καίγεται περισσότερο είναι να βρούμε μια λύση. Εγώ θα έχω συνάντηση με τον κύριο Αναστασάκη. Τον ρώτησα προχθές στη Λότζια που βρεθήκαμε ότι αν ο Δήμος είναι θετικός, το να δούμε τι θα κάνουμε. Μου λέει βεβαίως. Αυτή ήταν η απάντησή του. Έχουμε ένα ραντεβού σήμερα ή αύριο. Να κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω. Αν ο Δήμος έχει την καλή θέληση, σίγουρα θα βρούμε λύση. Να φτιάξουμε εκεί τα περίπτερα, να είναι ένα κόσμημα στην πόλη μας. Άρα όπως λοιπόν, το περίπτερο από μόνο του, αφού υπάρχει από το 1930, είναι ένα πολιτιστικό κομμάτι στον τόπο μας. Άρα λοιπόν, για να τους ρίχνετε έτσι τον μπαλάκι, σημαίνει ότι κάτι ξέρετε παραπάνω. Κρατάτε καλά κλειστά ακόμα χαρτιά. Αφήστε το, πολύ καλά το κάνετε, για να δείτε πώς θα προχωρήσετε και πώς θα πάτε παρακάτω. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως βλέπω και στο ρεπορτάζ της Γεωργίας της Μακάκη, λέτε, κοιτάτε, βρισκόμαστε σε γρήγορση. Πάμε και σε δυναμικές αντιδράσεις, αλλά πάμε και σε απεργία πείνας. Αλλά αυτή την ώρα προσπαθείτε να δείτε πώς θα ξεμπλέξετε αυτό το χάος μέσα στο οποίο βρεθήκατε. Να σας πω, μην αναρωτιέστε μόνο για το χάος, γιατί το χάος το προκαλούμε οι ίδιοι, δεν είναι εξωγήινο φαινόμενο, έτσι το ξέρετε. Και δεν αναφέρομαι σε εσάς. Όμως αυτό που είπα και πριν, αγαπητή Αγγέλα, είναι το ότι πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε όλοι μας, όλοι μας, να καθόμαστε σε ένα τραπέζι και να λύνουμε, χωρίς ο ένας τον άλλο να προσπαθεί για τα δικά του συμφέροντα, για το οτιδήποτε, έτσι. Δεν βγαίνουμε έξω εμείς, δεν βγάζω κανέναν έξω, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να καθόμαστε σε ένα τραπέζι, να συζητάμε και να βρίσκουμε λύσεις. Τίποτα δεν είναι άλυτο σε αυτή τη ζωή. Θέλετε να μου πείτε τι, ότι πριν προηγηθεί οποιαδήποτε ανάπλαση θα έπρεπε και πριν ανακοινωθούν τα οποιαδήποτε, τουλάχιστον από πλευράς δημοτικής αρχής, να έχουν υποθεί τα πράγματα και να έχουν εξεταστεί όλες οι παράμετροι. Να είχαμε συζητήσει μπράβο. Οτιδήποτε. Με το Τσιγγέλη πρέπει να σε πάω εκεί για να μου πεις ποια είναι, κυρία Χαιρέτη, η ουσία του πράγματος και στο τέλος το λες. Ναι, πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε και να εξεγγέλουμε ένα έργο εάν πρώτα δεν έχουμε δει όλες τις παραμέτρους αυτού του έργου, δεν έχουμε καλέσει τους επαγγελματίες και όχι στο τέλος με ένα έγγραφο που μπορεί να επικαλούμαστε, αλλά να μην φέρει τη δική μας υπογραφή, να φέρει την υπογραφή μια άλλης υπηρεσίας, γιατί αυτή την ώρα φωτογραφίζεται η αρχαιολογική υπηρεσία. Και σας λέω